Πάμε στην Αυγή που αναδεικνύει ένα θέμα σήμερα που έχει να κάνει με τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου. Οι δημότες πλήρωσαν σπασμένα του Δημάρχου. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου κάλυψε προσωπικές δικαστικές οφειλές. Έκθετος ο Κυριάκος Μητσοτάκης που διαφωνεί, αλλά αρνείται να αποδοκιμάσει το γαλάζιο Δήμαρχο. Να μιλήσουμε σήμερα. Να πάμε στον Δήμαρχο τώρα, να τον καλημερίσουμε, για να μας δώσει τις δικές του εξηγήσεις για το θέμα αυτό που αναδεικνύει η Αυγή σήμερα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, εγώ θα σα απαντήσω, αλλά θα μου αφήσετε δύο λεπτά να σα κάνω μερικέ ερωτήσει. Παρακαλώ, βεβαίω, γι' αυτό σα καλέσαμε. Όχι να μα κάνετε ερωτήσει, να μα απαντήσετε εδώ στο θέμα. Ελάτε. Ναι. Αν μην κάνω ερωτήσει, εγώ μετά. Σε εμά. Ερωτήσει, να σα απαντήσουμε εμεί, εννοείται. Δεν απαντήσει, θα μου αφήσετε να αφήσω μερικά ερωτήματα και σχόλια. Παρακαλώ, ελάτε. Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχά, το 2003 στα πλαίσια τη αποσυλλοποίηση των ψυχιατρικών ασθενών είχε βγει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Στο κοντινό δημοτικό διαμέρισμα του Δελμού, περίπου 3 χιλιόμετρα σε απόσταση από το Μνησοχώριο, το οποίο γίνεται η αλόγωση, σε ένα χώρο ιδιοκτησίας ενός μέλους του ψυχιατρίου, σας αφήνω το πρώτο υπονοούμενο και σχολιάστε το θέτε εσείς, εγκαταστάθηκε με την σύμφωνη γνώμη τη δική μας, διότι σε ένα χώρο εκτός των κατοικιών, η πρώτη μονάδα αποσυλλοποίησης, περίπου 30 άτομα ψυχιατρικά ασθενείς. Λοιπόν, και ξαφνικά μετά από ένα ή δύο μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς το χρονική περίοδο, μαθαίνουν οι γείτονες τη μηνιαία να βράδυ 12 ώρα, γίνεται μια κίνηση σε έναν χώρο, σε ένα νίκαια στο διαμέρισμα, τονίζω, 135 τετραγωνικά μέτρα. Όπου ακριβώς σε άμεση συνάφεια είναι μία από τις δύο παιδικές χαρές του Μνησοχώριου, του δημοτικού διαμέρισματος, που σήμερα παρεκκλίνει περίπου παιδικά σκατή. Ήταν εποχή που γινόταν. Εσείς αντιδράσατε σε αυτό, κύριε Δήμαρχε? Λοιπόν, οι γύρω κάτοικοι, ο λιγότερος που είχε παιδιά, ήταν χώρος πολυτέχνων, είχε μόνο 12 παιδιά. Κύριε Δήμαρχε, εδώ υπάρχει, το θέμα είναι άλλο, ότι εδώ υπάρχει μια δικαστική απόφαση, στην οποία έχετε καταδικαστεί ως ηθικός αυτούργος για τα επεισόδια που έγιναν. Μισό λεπτό, θα πιάσουμε την ιστορία της υπόθεσης. Η αποκάλυψη εδώ λέει ότι υπήρξε καταδικαστική απόφαση για εσάς που ήσασταν και τότε και ως ηθικού αυτούργου για τα επεισόδια που έγιναν στην περιοχή, επιδικάστηκε ένα ποσό το οποίο πλήρωσε ο Δήμος. Δηλαδή οι πολίτες. Θα πω όμως λίγα, γιατί φτάνετε σε ένα αποτέλεσμα. Παίρνει η Αυγή, δεύτερη φορά ασχολείται με έναν Δήμο και δεν θα ήθελα να σε κλείσω. Εσείς θα νοικιάζετε ένα διαμέρισμα 135 τετραγωνικών μέτρων με 2.700 ευρώ. Είναι το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Ισχύει αυτό που λέει η Αυγή, κύριε Δήμαρχε, ότι τα χρήματα που επιδικάστηκε, που ήταν ως ποινή για την καταδίκη, τα βάλατε και τα πλήρωσαν οι δημότες, ναι ή όχι? Ναι, πώς φτάσαμε στην καταδίκη όμως, δεν θα αφήσετε να το πληρώσω. Πώς φτάσαμε στην καταδίκη αυτή? Άλλο ρωτάμε, πώς φτάσαμε, δεν μας ενδιαφέρει αυτή την ώρα. Μας ενδιαφέρει αν το ποσό αυτό. Μας ενδιαφέρει αν το ποσό αυτό το πλήρωσαν οι κάτοικοι του Ωραιοκάστρου. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όχι, η Αυγή, εδώ η εφημερίδα, αναδεικνύει αυτό το θέμα. Δεν λέει πώς φτάσαμε μέχρι εκεί. Υπάρχει μέσα το ρεπορτάζ όλο. Αλλά να το δούμε όμως. Ναι. Για μένα όμως έχει σημασία. Το καταλαβαίνω. Γιατί απολογούμε μόνον. Ναι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε δικαστήριο. Το δικαστήριο έγινε. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε δικαστήριο. Υπήρξε καταδίκη. Το ποσό είναι αυτό που λέει η εφημερίδα, 228.000 ευρώ. Το οποίο το μοιράσατε, το βάλατε στους πολίτες. Το πληρώσουν οι πολίτες. Είναι ναι, έτσι. Όπως ακούγεται, πάρα πολύ όμορφο είναι. Αλλά γιατί φτάσαμε εκεί? Οι κάτοικοι πήραν. Πείτε πρώτα, κύριε Δήμαρχε, για να συνοηθούμε, γιατί δεν θα συνοηθούμε αλλιώς. Πρώτα απ' όλα, ισχύει αυτό που λέει η Αυγή, ναι ή όχι? Και θα δούμε πώς φτάσαμε. Ισχύει αυτό που γράφει η εφημερίδα Αυγή σήμερα? Σαφέστατα ισχύει. Μάλιστα. Ωραία. Σαφέστατα ισχύει. Ωραία. Τώρα είστε σαφείς. Ωραία. Πείτε μας πώς φτάσαμε μέχρι εκεί και να πείτε τη γνώμη σας. Οι κάτοικοι, χωρίς καμία ενημέρωση για πολλωστή φορά, ακούστηκαν ότι θα έρθουν εκεί λαθρέ, μπορεί ναρκωτικό, θα έρθουν ναρκωμανείς κλπ. Πήραν την τύχη στα χέρια τους. Εγώ κατηγορούμε, αν διαβάσετε το κατηγορητήριο εκτενώς, για εθική αυτούργια. Πήγαν ένα βράδυ, σκάψανε γύρω-γύρω, διότι υπήρξαν φήμες ότι το βράδυ θα φέρουν τα ασθενοφόρα ψυχιατρικά ασθενείς. Πήγαν, σκάψανε και βρέθηκαν σε χεία. Τα άτομα τα οποία οι κάτοικοι, που δεν είναι υπάλληλοι του Δήμου, σκάψανε και κάνανε ορισμένες εκεί αναχώματα, ας το πω έτσι. Είπαν ότι εμείς συμφώνησε και ο Δήμαρχος. Αυτή είναι η κατηγορία και βάσει αυτή έγινε όλη η διαδικασία. Εσείς όμως όλα αυτά που σας λέω. Όχι. Θα νοικιάζετε ένα σπίτι 2.700 ευρώ το μήνα. Το μήνα. Άλλο εμείς ρωτάμε άλλο πράγμα, κύριε Δήμαρχε, τώρα. Εδώ η εφημερίδα θέτει και πολιτικό θέμα. Βάζει, έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Πέρα από το γεγονός ότι πλήρωσαν οι κάτοικοι για κάτι που ήταν να πληρώσετε εσείς, λέει. Το άλλο θέμα είναι ότι. Εγώ εκτελούσα προσωπικές απόψεις μου. Το άλλο θέμα είναι ότι αρνήθηκε να σε αποδοκιμάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ κατάλαβα ότι σε αποδοκίμασε πάντως στη ΔΕΘ. Γιατί ρωτήθηκε για εσάς.
Αλλά... Ο κ. Μητσοτάκης όχι με να αποδοκίμασε μόνο. Έτσι, το κατάλαβα, αυτό κατάλαβα. Αλλά είχε ανακρίδες και αναλήθειες. Γιατί το λέτε. Όταν στέλνει δύο υπουργούς, τον Βορύδη και τον Κικίλια. Ο ένας αρμόδιος για τα αστυνόμευση. Ο άλλος για τη μεθαδικό. Μετανάστευση. Για να συζητήσουμε με δημάρχους όλων των πολιτικών αποχρώσεων. Και με να βρείτε αν έχω κάποια πολιτική απόχρωση. Βρείτε να δείτε που, αν έχω και ποιος είμαι. Αυτό είναι άλλη ιστορία, δεν σας αφορά. Λοιπόν, για να πάρουν να αφουγκραστούν την τοπική κοινωνία. Σε εσάς δεν ήρθαν. Και λένε μπροστά σε παράγοντες ότι ερχόμαστε με αποστολή από τον αρχηγό. Ωραία. Και ο ίδιος τώρα ή λέει ανακρίβες και αναλήθειες ή δεν ξέρει τι του γίνεται. Ήρθαν σε εσάς. Δεν ήρθε ο κύριος Βορύδης και σας είδε. Αφού σας είδε ο κύριος Βορύδης. Ορίστε. Δεν σας είδε ο κύριος Βορύδης. Αυτό όμως. Βεβαίως μας είδε. Και επομένως γιατί διαμαρτύρεστε. Τι θέλετε να σας πει. Μπράβο, Δήμαρχε. Δεν διαμαρτύρομαι για τις ανακρίβες, διότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν γνωρίζει ότι στελέχη συναντήθηκαν με δημάρχους της περιοχής όλων των αποχρώσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης αποδοκίμασε ρατσιστικές απόψεις από όποιον προέρχονται και από όποιον. Ποιες είναι αυτές. Αυτό είπε να μας πει. Ο άνθρωπος. Ποιες είναι αυτές. Να είμαστε σαφείς. Δεν ξέρω ποιες είναι. Αυτό ρωτήθηκε και αποδοκίμασε αυτές τις απόψεις. Όποιος και την εξέφρασε την άποψη αυτή. Και εσάς. Κύριε Δήμαρχε, όταν ακούμε τον δήμαρχο μιας περιοχής, με συγχωρείτε κύριε Δήμαρχε, αλλά όταν ακούμε τον δήμαρχο μιας περιοχής ουσιαστικά να δικαιολογεί, αν δεν προτρέπει, σε βίαιες πράξεις πολιτών, λέγοντας ότι δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος, υπάρχει ο άλλος, ο παράνομος δηλαδή, και του λέει ο άλλος, μου λέτε δηλαδή να πάω να σπάσω κεφάλια και απαντάτε ναι. Και μετά λέτε εσύ το είπες βέβαια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε, αλλά έτσι είναι. Δεν είναι για επιδοκιμασία. Δεν είναι για να πει κανείς μπράβο. Κύριε Λυριτζή, σας παρουθώ και σας έχω για έκδημο σωγράφο. Δείτε το βίντεο κανονικά. Το είδα όλο. Εγώ δεν επιβραβεύω, είστε λάθος. Είπατε μπράβο. Είπατε μπράβο κύριε Δήμαρχε. Ούτε όθω. Είστε λάθος. Έχω κάνει και δήλωση. Μου επιτρέπετε. Μια παρερμηνία μιας φράσης. Μου επιτρέπετε όμως. Εδώ υπάρχει μια δικαστική απόφαση. Δεν μίλησα για μη νόμιμες, μίλησα για μη νόμιμες. Δεν είπα ούτε για βιοπραγίες και είπα μπράβο, εγώ το είπα αυτό, εσείς το είπατε. Δείτε καλά το βίντεο, ξαναβάλλετε. Ναι, είναι σαν να το επιδοκιμάσατε κύριε Δήμαρχε. Δεν επιδοκίμασα, αποδοκίμασα. Και τέλος πάντων, επειδή λέτε για τον κύριο Μητσοτάκη, εγώ άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι δεν επιτρέπω στη Νέα Δημοκρατία ρατσιστικές και ξενοφοβικές απόψεις. Ήταν περισσότερο από σαφής. Να μην τον αδικούμε, θέλω να πω. Γιατί εσείς λέτε άλλα σήμερα. Τέλος πάντων. Δεν λέω άλλα. Δικαίωμά σας είναι. Πολιτικός σας, ό,τι θέλετε λέτε. Δείτε λοιπόν, την. Ελάτε κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ, μια τελευταία κουβέντα. Όχι, δεν πέρασα που θέλετε εσείς. Δείτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι λέει, ναι στην παιδεία και βάλουμε ορισμένους όρους. Οι οποίοι όλοι έγιναν αποδεκτοί. Ο κ. Κουρουμπλής είπε ότι θα μοιράσει τα παιδιά τα οποία είναι πολλά σε όμορους δήμους που δεν έχουν κέντρα φιλοξενίας. Μάλιστα. Ο κύριος Παντής είπε ότι δεν θα πάει σε σχολεία όπου υπάρχει, όπου κάνουν ολοήμερα. Και ο κύριος Παντής και ο κύριος Μπένος είπανε ότι ξεκινάνε από χθες οι εμβολιασμοί. Τρεις ώρους βάλαμε και έγινε αποδεκτή. Μάλιστα. Και η απόβαση. Ελάτε, Δήμαρχε, γιατί άλλο. Ξεκινήσαμε να καταλήξουμε να συζητάμε. Δεν όλα τα έχουμε άλλο χρόνο, τώρα. Κύριε Δήμαρχε. Εδώ, κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα. Αλλά επειδή. Όχι, δεν είναι καν ένα μήνυμα, είναι η πραγματικότητα. Έχετε καταδικαστεί. Για μια υπόθεση, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αφήστε τώρα τον κύριο Τσίπρα και την Κουμουνδούρου. Είστε μια τοπική κοινωνία. Είστε δημοτικό άρχοντα, κύριε Δήμαρχε μου. Από το 24 για μια ατυχή δήλωση. Μου επιτρέπετε. Και για μια δήλωση κατά κάποιο τρόπο παρατραβημένη ενό από τα 42 σχολεία. Μου επιτρέπετε. Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε μου. Είστε δημοτικό άρχοντα. Στην περιοχή σα επρόκειτο να εξελιχθεί το πρόγραμμα ψυχαργό στην εποχή εκείνη. Έχετε καταδικαστεί ότι κινητοποίησατε, ότι είστε ο ηθικός αυτούργος που κινητοποιήθηκαν κάτι και το σπάσανε. Σπάσανε το σπίτι και τα λοιπά. Έγιναν επεισόδια. Υπήρξε ποινή επί του θέματος για την προσωπική σας καταδίκη και η ποινή αυτή, η χρηματική, πληρώθηκε από το Δήμο. Το αυτή ξέρουν, είναι η ιστορία. Το ξέρουν οι κάτοικοι ότι τα πλήρωσαν αυτά. Τους το έχετε πει. Ξέρουν οι κάτοικοι, κύριε Δήμαρχε, ότι πλήρωσαν τα σπασμένα. Να τους το πείτε όμως. Γιατί θα διαβάσουν την αυγή οι άνθρωποι σήμερα. Είναι ψέματα, είναι όλα αυτά. Οι κάτοικοι θα αρχίσουν να διαβάζουν αυγή στο Ρεόκαστρο τώρα σήμερα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεξιός άνθρωπος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Πάμε παιδιά παρακάτω. Δεν έχουμε άλλο χρόνο κύριε Δήμαρχε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, δεν σας βάζω ταμπέλες. Δεν είσαστε. Δεν είσαστε. Πείτε ότι δεν είσαστε. Δεν είσαστε δεξιός. Σας πειράζει. Δηλαδή, ήρθε ο τίτλο άποψη του κυρίου Φίλη. Σας ρωτάω, δεν είσαστε. Δεν είστε δεξιός.
Και βέβαια δεν είμαι. Δεν είστε. Α, μπράβο, πείτε το λοιπόν να σα εννοηθούμε. Να το ξέρει και ο κύριο Μητσοτάκη. Να το ξέρει ο άνθρωπο. Και βέβαια το ξέρει. Εντάξει, κύριε Δήμαρχε. Το έχω δηλώσει δημόσια. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σα. Ευχαριστούμε πολύ που είχατε την υπομονή. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, παιδιά. Καλημέρα στο ωραίο Καστρολάτε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να φάμε την ώρα τώρα όλοι με τον Δήμαρχο. Εσύ ανησυχεί, μην αυξηθεί η κυκλοφορία.